Αποδόθηκε στην κυκλοφορία το νότιο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από την Εγνατία έως το ύψος της οδού Ερμού, το οποίο παρέμεινε κλειστό λόγω εργασιών του μετρό. Η κυκλοφορία στο εν λόγω οδικό τμήμα θα διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει σχετικά τα καταστήματα, παρόλο που υπάρχουν κάποια προβλήματα, έτσι πως το είδα που είχε ανοίξει. Είναι πάρα πολύ μικρό το πεζοδρόμιο, δηλαδή μια γυναίκα με καρότσι και με ένα-δύο σακούλες δεν χωράει δεύτερος από δίπλα, δηλαδή ο άλλος θα πρέπει να περιμένει από πίσω. Και σε αυτή την περίπτωση τι πρόκειται να γίνει, αυτός θα κατέβει στο δρόμο για να την προσπεράσει και μπορεί να τον κόψει και το κανένα αυτοκίνητο που θα περνάει. Δηλαδή είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα, δηλαδή ή θα πρέπει να ανοίξουν λίγο περισσότερο τη διάβαση των πεζών, ή δεν ξέρω, κάποια λύση πρέπει να βρεθεί, είναι πάρα πολύ στενό. Και εδώ η ροή γενικά του κόσμου που περνάει από το πεζοδρόμιο, σε κάθε φανάρι που ανοίγει, περνάνε απέναντι 20 με 30 άτομα. Σε μια κατάληψη που είχε γίνει, ξέρω, 500 μέτρα, δεν μπορούσαν να δώσουν άλλο μισό μέτρο πεζοδρόμιο, άλλο ένα μέτρο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, διάβαση εννοώ. Νομίζω ότι θα μπορούσε. Δεν ξέρω πια τόσο σφιχτά είναι τα πράγματα που τα μηχανήματα δουλεύουν στους πόντους, δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό βλέπω σαν πρόβλημα. Πιστεύω πως χρειαζόταν, εδώ πέρα γινόταν χαμός. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε, όχι. Όμως και με το μηχανάκι ήταν δύσκολο πολύ. Επαναφέρεται ο σηματοδοτούμενος κόμβος που υφίσταται στη συμβολή της οδού Βενιζέλου με την οδό Εγνατία, ο οποίος είχε καταργηθεί στην προηγούμενη φάση των εργασιών λόγω αποκλεισμού του νότιου τμήματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται πλέον από τους φωτεινούς σηματοδότες του κόμβου. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είχαν μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω να τακτοποιηθεί ως το συντομότερο όλη η αγορά, γιατί έρχονται γιορτές και θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Χαιρόμαστε, είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπορούμε να είμαστε πιο άνεσα στη Θεσσαλονίκη μας. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Εδώ άνοιξε ο δρόμος πριν από λίγα λεπτά που δεν μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε, με αποτέλεσμα τι προβλήματα να έχετε. Να μην μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας, στις σχολές μας, στις υποχρεώσεις που πρέπει να πάμε, εντάξει. Ας ανοίξει και λίγο καιρός να δούμε και όμορφη μέρα. Η κίνηση των οχημάτων επί της οδού Παπαδοπούλου θα διεξάγεται κανονικά. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή θα είναι διάρκειας 12 μηνών. Πάρα πολύ τη διευκολύνει και για μας τα μηχανάκια που πρέπει να κόψουμε δρόμο είναι ό,τι καλύτερο. Ήταν αποκλεισμένος αυτός ο δρόμος. Ήταν αποκλεισμένος, πάλι καλά που το δώσαν στην κυκλοφορία, τώρα γιορτές είναι κιόλα. Είναι πολύ στενός όμως. Είναι λίγο ακόμα άμα το ανοίγανε και τα μηχανάκια να χώρα για αυτοκίνητο και μηχανάκι καλύτερα. Εντάξει, καλύτερα είναι τώρα που δόθηκε. Το θέμα είναι πότε τελειώσουν τα έργα να γλιτώσουμε γενικώς με όλη αυτή την ταλαιπωρία. Η διάθεση τροχέας Θεσσαλονίκης κάλεσε τους οδηγούς να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης. Είναι πολύ εξυπηρετικός, θα μας εξυπηρετήσει γιατί συνοστιζόμασταν στην 26η. Πρόβλημα μεγάλο υπήρχε στην κίνηση. Υπήρχε πρόβλημα μεγάλο. Λίγο θα μας ξελασκάρει βέβαια, εντάξει. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες εντάσσονται στην Ι κατασκευαστική φάση στην περιοχή του εργοταξίου του μετρό στο σταθμό Βενιζέλου από την Αττικό Μετρό ΑΕ.